Η ώρα πιέζει, γιατί οι καλεσμένες είναι πολύ άσχολες, πολύ πρισματικές. Συγκεκριμένα η κυρία Διαμάντο Μανολάκου που έχουμε κοντά μας, βουλεύτρια της Βίλια Πειραιά και επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Λαϊκής Υπήρωσης Πειραιά, από ώρα σε ώρα θα πρέπει να το κλείσει. Νομίζω ότι τα λέω καλά, κυρία Μανολάκου, με ακούτε? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, αγωνιστικά και προχωράμε. Και βεβαίως, όπως είπατε, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 18:30. Ήδη θα διαδηλώσουν άντρες και γυναίκες για την ισοτιμία και ενάντια στην εκμετάλλευση. Με βασικό σύνθημα εκμετάλλευση, πόλεμο, βία, ασπίδα προστασίας, υπάλληλοι για την ισοτιμία της γυναίκας και τη χειραφέτηση των λαών. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα, γιατί το δίκαιο είναι να υπάρχει ισότητα, ισοτιμία. Το συζητήσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και είναι ένα πράγμα που πάντα βάζω, το έμφυλο πάντα μαζί με το κοινωνικό, δεν στέκεται κατά μόνας, δεν είναι ένα αυτόφωτο θέμα. Θέλω όμως να σας έτσι λίγο τσιγκλίσω, κύριε Μανολάκου, γιατί μου είστε συμπαθείς, η αλήθεια είναι, και όχι μόνο εσείς. Ήθελα να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και οι θηλυκότητες, οι οποίες πολλές φορές είναι εγκλωβισμένες σε αντρικά σώματα. Θα ήθελα να σας δω, σαν ΚΚΕ, να είστε λίγο πιο σαφείς σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Γιατί καμιά φορά εμείς οι νέοι, οι οποίοι μπορεί να ασπαζόμαστε αριστερές ιδέες, μπορεί να ψαχνόμαστε ως φοιτητές και φοιτήτριες με τα πολιτικά, βλέπουμε τώρα στην εποχή μας ότι η αριστερά λίγο χωλαίνει σε αυτά τα θέματα και έχει πάρει τη σκυτάλη ένας νεοφιλελευθερισμός ο οποίος εκμεταλλευτικά μιλάει για αυτές τις μειονότητες, ενώ θα έπρεπε η αριστερά πρώτη και πάνω απ' όλα, κατά την ταπεινή μου άποψη, μιας τώρα μαζί συνομιλούμε, να ασχολείται και με τη γυναίκα και με τον άντρα και με τον γκέι και με το τρανς άτομο. Σας φέρνω σε δύσκολη θέση που το θέτω αυτό? Όχι, όχι καθόλου, καθόλου. Και θα σας πω κάτι. Αν δείτε και την ανακοίνωση και της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και των συλλογικών οργάνων και σωματείων. Κοιτάξτε, η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, λέμε, είναι μέρα πάλης. Και για την ισοτιμία και για τη χειραφέτηση της γυναίκας ενάντια στην εκμετάλλευση, τη βία και την κακοποίηση κάθε μορφής. Το πώς αισθάνεται κανείς νομίζω διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φυσικά, ούτε αυτό είναι θέμα φίλου. Όταν συζητάμε, και είναι και προσωπική του υπόθεση. Ακριβώς. Και θέλει το σεβασμό σε αυτό. Και το λέω με την έννοια την εξής. Όταν εμείς συζητούσαμε αντίστοιχα νομοσχέδια, ζητάγαμε όταν κάποιος το αισθάνεται και ήδη και είναι και σε φοιτητική ή μικρή ηλικία, να υπάρχουν κοινωνιολόγοι για να μπορούν να σταθούν, να μην νιώθουν κόμπλεξ, να μην νιώθουν bullying και τέτοια. Και ζητούσαμε να υπάρχουν ψυχολόγοι, βεβαίως. Και όμως μας τα απορρίπτανε. Γιατί μας τα απορρίπτανε? Γιατί το θεωρούν κόστος. Άρα δεν είναι ζήτημα αν το σέβεσαι ή όχι, αλλά πώς το βοηθάς τον ίδιο τον άνθρωπο, το πώς το αισθάνεται. Θέλουμε να σας δούμε πιο τολμηρούς στο ΚΚΕ, πιο τολμηρές και τις κυρίες και τους κυρίους. Είμαστε πολύ παρεξηγημένοι με την εξής έννοια, ότι εμείς όλοι καταλαβαίνουμε, όχι μόνο εμείς, η ίδια η φύση, όταν γεννιέται ένας άνθρωπος κατατάσσεται γενετικά σε δύο φύλλα. Αυτά μπορεί κάποιος να αλλάξει. Εντάξει, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ακόμα και Βεβαίως. Ορμονική. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Άρα δεν μπορείς να το κυνηγάς ή να το θεωρείς ρατσισμό, γιατί είναι ρατσισμός αυτός. Κυρία Μανολάκου, εγώ απλά θα ήθελα να βλέπω όλες αυτές τις καινοτόμες σκέψεις και ιδέες, γιατί μπορεί και να μην είναι καινοτόμες, αλλά θεωρούνται, να μην εκπορεύονται από την Παντέν Προβέ, αλλά από τα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή να μην κάνουν τη διαφορά οι εταιρείες, που και με αυτές δεν είμαι ακριβώς ενάντια, αλλά αυτό θα ανοίξει πολύ την κουβέντα ανάμεσά μας. Ίσως θα το επιφυλάξουμε για άλλη φορά. Αλλά θέλω από τους θεσμούς, θέλω από την πολιτεία, θέλω από την κοινωνία, θέλω από τις εκπομπές ραδιοφωνικές
Και για να μην ασχολούμαστε άλλο με το ζήτημα των γκέι, των τρανς, απλά ήθελα σε εσάς να το θέσω. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς ως γυναίκα πολιτικός, πώς αισθάνεστε, έχετε νιώσει ποτέ να σας βάζει κάποιος στον τοίχο λόγω του φίλου σας, ακόμα και μέσα σε αυτή την παράταξη που είστε, με αυτά τα ιδεώδη? Θα σας πω κάτι, επειδή βγαίνουμε και διεκδικούμε και δεν μασάμε αν θέλετε, δεν θα έλεγα ότι βρήκα πολλές, δεν βρήκα δυσκολίες. Αντίθετα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια πολιτική που προωθεί και βοηθάει τις γυναίκες και ειδικά τις νέες γυναίκες. Το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε υπέρ της ποσόστοσης από ό,τι ξέρετε. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προχωράει λόγω φύλου, αλλά πρέπει να βοηθιέται ουσιαστικά. Γιατί αυτή η ποσόστοση έχει εκθέσει γυναίκες οι οποίες δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν, δεν βοηθηθήκανε να αντιμετωπίσουν και τελικά χλεβάστηκαν. Και με αυτή την έννοια πρέπει να είναι στο κέντρο προσοχής, ανάδειξης γυναικείων στελεχών παντού. Βέβαια, μ' αρέσετε. Το λέω με την έννοια, δεν βοηθούνται όσο πρέπει. Το αντίθετο μάλιστα, στη γυναίκα έχουν πέσει πάρα πολλά βάρη και αν θέλετε τα βιώνουμε και με την σημερινή κατάσταση η οποία και η ακρίβεια και οι ιδιωτικοποίησεις στον τομέα της υγείας. Μα ακριβώς αυτά με προβληματίζουν και εμένα. Επιβαρύνουν. Διότι είναι πολύ ωραία η ισότητα όταν δεν μπορούμε να ψωνίσουμε το σούπερ μάρκετ. Κύριε Μανολάκου, δηλαδή αυτά είναι ζητήματα. Άρα έχεις δικαιώματα στα χαρτιά, αυτή είναι η ουσία. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να πω ότι η φετινή 8 του Μάρτη μας βρίσκει πιο ανήσυχους και ανασφαλείς. Γιατί είναι το ξέσπασμα του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Και αυτό έχει θύματα και γυναίκες και παιδιά. Και δεν κοριτσάκια ήταν, βέβαια. Και δεν ήταν ένας, και δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ήταν κλιμάκωση ανελαίη των οικονομικών γεωπολιτικών ανταγωνισμών ανάμεσα από τη μια μεριά σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη με τη Ρωσία, με τους συμμάχους της για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων. Και με αυτή την έννοια έχει μια ιδιαίτερη σημασία Η φετινή 8 του Μάρτη, δηλαδή και να εκφράσουμε αμέριστη αλληλεγγύη στις γυναίκες και στο λαό της Ουκρανίας, όμως και των γειτονικών λαών που πληρώνουν αυτό το μακελιό πολύ ακριβά για τα συμφέροντα οικονομικών κολοσσών αλλά και κυβερνήσεων που τα υπηρετούν. Αισθάνομαι ότι θύματα του πολέμου είναι πραγματικά εξίσου άντρες και γυναίκες, γιατί πόσοι άντρες έχουν σκοτωθεί στο διάβα της ιστορίας, πόσοι νέοι άντρες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο, που θα μπορούσαν να γίνουν επιστήμονες, πατέρες. Καλά κάνετε, γιατί είναι και το θέμα της εκπομπής που βάζετε πιο πολύ το γυναικείο εδώ. Απλά ο πόλεμος είναι από αυτές τις συνθήκες που είναι εμφανής και οδυνός ρόλος που έχουν οι άντρες, ο δύσκολος ρόλος, γιατί διάβαζα και ένα βιβλίο του Οτσαλάν, τώρα πάμε σε πιο βαθιά ακόμα, έτσι για λίγα λεπτά, σε σχέση με το φεμινιστικό ζήτημα στις χώρες του Ισλάμ, ας πούμε. Και έλεγαν ότι πρώτα ο άντρας υποδούλωσε τη γυναίκα και μετά τον εαυτό του. Δηλαδή πάλι δεν είναι όλοι άντρες ίσοι. Μα πώς μπορεί να είναι όλοι άντρες ίσοι? Αυτοί που αποφασίζουν μέσα από γραφεία και αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή και που και σκοτώνονται. Καταλάβατε τώρα πώς το θέτω. Ιστορικά είχαμε και μητριαρχία. Μα βέβαια. Ιστορικά είχαμε μητριαρχία. Απλά όταν δημιουργήθηκε πλεόνασμα, δηλαδή πλούτος, τότε αρχίζει και να δημιουργείται ότι αυτό πρέπει να μεταβιβαστεί, πρέπει να κατοχυρωθεί κλπ. Και με ποιους τρόπους, με αυτούς. Δηλαδή συνδέεται και με την εξέλιξη του συστήματος. Εμείς αν θέλετε, έχοντας και υπόψη και την ιστορία και τους αγώνες, καλούμε τις αγωνίστριες γυναίκες να πρωτοστατήσουν και με αισιοδοξία και με σταθερότητα στον αγώνα για να δυνατήσει και να σπάσει και το κλίμα ετοπάθειας και συμβιβασμού
και ακόμα και στη λογική αυτού του αρνητικού συσχετισμού που υπάρχει. Και μάλιστα τις καλούμε να εμπνευστούν από τις πιο δυναμικές και ηρωικές φάσεις του ταξικού αγώνα. Και μία τέτοια είναι και η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, γιατί καθιερώθηκε πριν από 112 χρόνια. Είναι μια ιστορική, μια δυνατή μέρα. Στους σκληρούς ταξικούς αγώνες. Δηλαδή δεν είναι μια τυχαία μέρα. Πάντα θα διεκδικούμε όλες τις μέρες του χρόνου, αλλά αυτή θα την θυμόμαστε ακόμα πιο πολύ, γιατί είναι αφιερωμένη στους σκληρούς ταξικούς αγώνες των εργατριών για ίση αμοιβή με τους άντρες, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, και τότε είχαν βεβαίως και το δικαίωμα της ψήφου για τις γυναίκες. Κύριε Μανολάκου, είναι τυχεροί που σας έχουν. Και εδώ ο Πειραιάς, τον οποίο επισκέπτομαι για την εκπομπή μου. Θα χαρώ να γνωριστούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή. Ευχαριστώ και για την κουβέντα που λίγο την ανοίξαμε. Καλή δύναμη και προχωράμε αισιόδοξα και δυνατά. Να είστε καλά και να προσέχετε στον δρόμο. Όσοι προλαβαίνουν να έρθουν στο Σύνταγμα. Έτσι, πολύ ωραία. Έτσι να τη γιορτάσουμε δυναμικά. Κυρία Μανολάκου, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.